Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθες στο σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εδώ θα μιλήσουμε για διάφορα leaks, έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα, wild weeks, τι γίνεται με τους πυράβλους του The Seven, έναν καινούριο boss, peacemaker collab και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα οπωσδήποτε μείνετε συντονισμένοι, σπάστε μου το like οπωσδήποτε, μία γραφούλα αν είστε καινούργοι, πάμε 179.000 και ρίχνουμε και μία ματιά στο item shop έτσι στα γρήγορα και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε με τα... Λοιπόν, σήμερα στο item shop έχουμε καινούριο icon series emote, τον Get Gone, βλέπετε εδώ πως είναι, και μαζί τον Brad Bundle στην πρώτη γραμμή. Μετά έχουμε το Lucha Bundle, το οποίο έχει μέσα Dynamo, πολύ ωραίο bundle και αυτόν, και τον Daily Tap μας. Από κάτω έχουμε το Monarch Level Up Quest Pack μαζί με τα Uncharted Skins και συνεχίζουμε με όλα τα NBA πράγματα. Έχουμε 4 tabs συνολών. Από κάτω Silk Sonic του Bruno Mars μαζί με Special Offers και Bundles και κλείνουμε με Battle Pass Tiers και το Fortnite Crew. Αυτά μάγκες μου για το shop σήμερα, αν πάρετε και κάτι πάντα πρώτα support creator MT1993 κάτω παύλα 96 γιατί στηρίζετε άπειρα και μπαίνετε και στο μεγάλο giveaway για τα 6.000 V-Bucks που είναι 12 του Μάρτη. Βάλετε κωδικό, epic name στα coins και είστε έτοιμοι και μεγάλον ευχαριστώ σε όσους πήρατε χθες τα Uncharted πράγματα με το code μου. Είστε full insane, στηρίξατε άπειρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με τις Wild Weeks που θα έχουμε αυτήν τη φορά πριν αλλάξει season. Φαντάζομαι όλοι το ξέρετε τώρα ότι πριν αλλάξει κάποια season, κάποιο chapter υπάρχουν πάντα 3-4 Wild Weeks έτσι για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Και βλέπετε εδώ ποιες θα είναι περίπου. Έχουμε το Avian Wild Week, το οποίο θα έχει πολλά κοτόπουλα στο χάρτη και πουλιά κοράκια δηλαδή. Το Bargain Bin Wild Week, στο οποίο όλα θα είναι πιο φθηνά στα vending machines για να ξεφορτωθούμε το χρυσάφι μας. Το Mobility Wild Week, που φαντάζομαι θα φέρει πίσω τις Shockwave Launchers, τα Bounce Pads και όλα αυτά. Και κάτι καινούριο που δεν το ξαναείχαμε ποτέ είναι το Bonanza Wild Week, στο οποίο θα επιστρέψουν κυρίως τα Primal Bows. Και είναι πολύ ενδιαφέρον Wild Week και ο λόγος που έβαλα αυτόν το link μέσα στο βίντεο γιατί έχουμε να δούμε τα τόξα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και από ό,τι φαίνεται η Week 12 θα είναι αυτή γιατί έχουμε και τα Primal Bow Week Quest. Άρα χρειαστούμε τα τόξα για να κάνουμε αποστολές. Πολύ ενδιαφέρον πάντως ότι η Wild Week θα είναι κάτι καινούριο αυτήν τη φορά. Μετά έχουμε και μια αλλαγή στο Competitive που είναι προχθές αν δεν κάνω λάθος. Το Spider-Man, το Mythic τώρα έχει μόνο 10 users στο Competitive παρά 20, τον ερφάρουν κι άλλον. Από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά θέλουν να το βγάλουν από το Competitive γιατί το θεωρούσαν ότι γίνονταν υπερβολικό spam και έδινε και πάρα πολύ mobility στο late game. Μετά έχουμε και κάποιες πληροφορίες για το Fortnite crew μας από ό,τι φαίνεται του Μάρτη και ο Gunnar, ο boss στο Covered Canyon στον Grotto, έχει νέα χρώματα μέσα στα files. Βλέπετε εδώ, είναι το mint χρώμα που έχει το πράσινο και το mauve και μαζί έχει και αυτόν τον πορτοκαλί. Χρώματα τα οποία δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάνω στο χαρακτήρα στον Grotto γιατί είναι με τη στολή της Imagine Daughter την Grizzan. Και πολλοί υποψιάζονται εξαιτίας αυτού θα είναι το Fortnite crew μας για τον Μάρτιν και είναι πάρα πολύ πιθανόν γιατί ξέρουμε ότι έχει skin assets ο συγκεκριμένος και είδαμε και στο παρελθόν διάφορα Imagine Daughter skins για το crew pack όπως ήταν η Sloan το Γενάρη. Άρα μάγκες, το πιο πιθανόν αποκαλύφθηκε και το crew pack μας για τον Μάρτιν. Μετά, μιας και συζητάμε για skins, έχουμε ένα καινούριο collab το οποίο είναι πλέον 100% επιβεβαιωμένο και είναι με τον Peacemaker της DC, ο χαρακτήρας που παίζει ο John Cena στην καινούρια σειρά. Και είχαμε μπει και στο παρελθόν ότι υπήρχαν leaks και φήμες ότι θα ερχόταν αυτός ο χαρακτήρας από το Suicide Squad και ότι υπήρχαν και κάποια tags μέσα στα files που να το έδειχναν, αλλά τώρα στο πούμε επιβεβαιώθηκε γιατί ο ίδιος ο John Cena στο Twitter του και στο Instagram έβαλε αυτή την εικόνα του Fortnite που δείχνει το flip side, τους δύο χάρτες και το Zero Point και αυτόν με λίγα λόγια μας είπε ότι έρχεται στο νησί. Και δεν ξέρουμε πότε θα είναι το collab, αλλά το πιο πιθανό πριν το επόμενο update, άρα πριν το τέλος του Μάρτη, γιατί έχουμε πάρα πολλά encrypted files μέσα στο update 19.30 που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
Άρα ένα από αυτά τα encrypted skins σίγουρα θα είναι και ο Peacemaker. Και βλέπετε εδώ πώς είναι αυτός ο χαρακτήρας του John Cena στη σειρά και κάπως έτσι φαντάζομαι θα είναι και στο Fortnite. Πάντως η σειρά έχει πάρα πολύ επιτυχία, αγαπητή στον κόσμο, άρα το collab πιστεύω θα είναι έτσι δυνατό, θα έχει ωραία πραγματάκια. Μετά, από ό,τι φαίνεται μαγκές, έχουμε και κάτι καινούριο για έναν boss στο χάρτη, ο οποίος θα εμφανιστεί σε κάποια στιγμή πιο μετά στη season ή από ό,τι φαίνεται και στη season 2. Και ο συγκεκριμένος boss έχουν βρεθεί ήδη οι επιθέσεις του. Θα έχει spin attack και slash attack όπως είχε ο Wolverine στη season 4 και επίσης θα έχει claws, δηλαδή ο συγκεκριμένος έχει νύχια. Και έχουμε και βίντεο με τους ήχους που κάνουν αυτές οι επιθέσεις. Σας το αφήνω έτσι στα γρήγορα και συνεχίζουμε μετά. Επίσης για αυτόν τον boss προσθέτει εδώ ο Egyptian Fortnite Leaker και ο Hypex ότι μπορεί να είναι ο Thunder Meow που είναι leaked εδώ και πάρα πολύ καιρό, άρα ένας Meowsels boss. Όμως υπάρχει και μια άλλη θεωρία ότι αυτός ο boss, επειδή έχει νύχια και αυτή την επίθεση, ίσως να είναι το τέρας το οποίο θα επιστρέψει, γιατί ξέρουμε ότι κάτω από την περιοχή την Devoured που είναι τα κόκκαλα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σπηλιά στην οποία υπάρχει ζωντανό τέρας μέσα, υπάρχουν ήχοι που το δείχνουν και files. Μαζί με αυτόν είπαμε υπάρχει πιθανότητα ο Foundation να μεγαλώσει και να πολεμήσει με το τέρας με ένα σπαθί που κρύβεται μέσα στο άγαλμα του. Και από ό,τι φαίνεται και για αυτόν έχουμε καινούργια leaks γιατί βρέθηκαν textures από το άγαλμα του Foundation καταστραμμένων. Άρα ίσως όταν πάει να τραβήξει το σπαθί από το άγαλμα ο Foundation ή το ρομπότ να καταστρέψει το άγαλμα. Και αυτά είναι τα textures που έχουμε εδώ. Όπως και να έχει πολύ ενδιαφέρον leaks αυτός ο boss, ότι θα έχουμε κάτι καινούριο αυτού του είδους στο χάρτη και ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι για event. Προτιμώ παρά απλά ένας boss στο χάρτη που να δίνει ένα mythic, θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Και μιας και συζητάμε για event, έχουμε καινούριες πληροφορίες για τους πυράβλους των The Seven. Από ό,τι φαίνεται ο Scientist επιτέλους κατάφερε την αποστολή του με τον τρίτον πυράβλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός που έστελνε τόσο καιρό τους πυράβλους από το Sanctuary, αλλά ό,τι και να είναι, τον πέτυχε το σκοπό του και μαζί με αυτό μας επιβεβαιώνει κιόλας ότι θα έρθει στο χάρτη ο τελευταίος The Seven που απουσιάζει η Paradigm. Άρα θα έχουμε στο χάρτη μαζί όλους τους The Seven σαν NPCs φαντάζομαι, είναι και ο Foundation, ο Visitor, ο Scientist και τώρα έρχεται και η Paradigm. Σας αφήνω και τα σημαντικά από το audio log και θα συνεχίσουμε μετά με τα επόμενα μας leaks. Rocket Launch 3 was a success. I did it! With your help. Tiny Snag, a colleague, embedded a secret message for me in the black box, which would be fine except the black box fell off. She's okay. If this message is accurate, I'm gonna need your help again, like, very, very soon. So remember that message from the rocket's black box? It was from Paradigm. If we're gonna pull this off, we're really gonna need her help. Well, I'm... Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε και με τους The Seven, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά τι γίνεται με τους σεισμούς. Είχαμε χθες έναν έτσι μεγάλο βίντεο για τους σεισμούς, αν θέλετε να το δείτε θα υπάρχει link στο τέλος. Και σήμερα μαθαίνουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον Caspolix, ότι ο σεισμός κινείται ή τουλάχιστον αυτό που προκαλεί το σεισμό κινείται. Γιατί βλέπουμε ότι το κεντρικό σημείο των σεισμών που ήταν το Covered Canyon αυτή τη στιγμή άλλαξε και πήγαινε λίγο δίπλα, πιο έξω. Βλέπετε εδώ υπάρχει δεύτερο σημείο και από ό,τι φαίνεται αυτό το μεγάλο τρυπάνι που κάνει τους σεισμούς ή οποιοσδήποτε είναι ο λόγος που γίνονται οι σεισμοί κινείται και θα φτάσει σε κάποιον προορισμό. Όλη αυτή η κατάσταση μου θυμίζει λίγο με τους κύβους που γινόνταν στο χάρτη που έκαναν αυτές τις κινήσεις κάθε κάποιες ώρες. Άρα από ό,τι φαίνεται αυτό θα έχουμε και εδώ με τους σεισμούς. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τον τελικό προορισμό των σεισμών ή του τρυπανιού καλύτερα να έλεγα,
Αλλά αν έπρεπε να πω έτσι μια δική μου άποψη, θα έλεγα ότι θέλει το κέντρο του χάρτη, γιατί εκεί είναι και το zero point όπως φαίνεται στις εικόνες, αφού είπαμε ότι το πιο πιθανόν η Imagine Daughter προσπαθεί να βρει το zero point για την ενέργεια του. Μετά έχουμε και μια ανακοίνωση για το update 19.40, από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμο και θα κυκλοφορήσει 1η του Μάρτη και είναι το τελευταίο update για αυτήν τη season, μετά θα μπούμε στη season 2. Έχει 186 builds λέει ο FireMonkey και το μόνο που ξέρουμε αυτήν τη στιγμή σε content για το update είναι κάποια LTM στο Hortrush και το Unvaulted και οι Wild Weeks, τίποτε άλλο μπρος στο παρόν. Αυτά μάγκες μου για σήμερα, ενδιαφέρον βιντεάκι, είχαμε έτσι διάφορα leaks όπως σας αρέσει. Μην μου ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφούλα αν είστε καινούργοι, ρίξτε μου και ένα like στο βίντεο να το βάλουμε στις τάσεις και πάντα το πιο σημαντικό απ' όλα να βεβαιωθείτε ότι έχετε στο shop Support the Creator MT1993-96, στηρίζετε άπειρα, είναι δωρεάν και κερδίζετε μόνο. Μπαίνετε σε όλα τα giveaways, 6.000 V-Bucks πάλι 12 του Μάρτη, άρα βάλτε το μάγκες. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά και εμείς θα πούμε το πιο πιθανό με άλλα βιντεάκια, στριμάκια, άρα μείνετε συντονισμένοι.